αυτή, αυτό το μάζεμα εδώ με τους δημοσιογράφους που έτσι γίνεται για να ενημερώσουμε τον κόσμο τι, τι ακριβώς έχει γίνει με την ομάδα, τι γίνεται και τι θα γίνει. Να ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι μετά, μετά τον Αύγουστο και την αποχώρηση του κ. Διαμαντίδη ήρθαμε πραγματικά σε μια πολύ δύσκολη θέση. Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι δίπλα μας, επιχειρηματίες, οι οποίοι στήριξαν, δήλωσαν παρόν και αυτό το πράγμα και η ομάδα προχώρησε. Είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Και για το ότι είμαστε σε αυτόν τον πολύ καλό δρόμο, θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο Καβάλα που είναι δίπλα μας εδώ, γιατί στήριξε την πρώτη στιγμή και έδωσε παρόν. Και τον κύριο Μάρκο Δέμπα, που στην επαφή του με επιχειρηματίες βοήθησαν και αυτοί για να είμαστε σήμερα σε αυτό το σημείο που είμαστε. Δεν είμαστε στο 100, αλλά δεν είμαστε στο 0. Δημιουργήσαμε μια ομάδα η οποία λειτουργεί, ένα αγωνιστικό τμήμα το οποίο λειτουργεί. Κλείνουμε όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζαμε βήμα-βήμα, μέρα-μέρα. Και πλέον το μέλλον είναι αισιόδοξο. Χωρίς, σας είπα, από την πρώτη στιγμή δεν είμαστε στο 100, δεν είμαστε στο 100% του στόχου. Στην πρώτη συνέντευξη που είχαμε στη Γενική Συνέλευση εδώ, είχα πει ότι αν δεν δω την πρώτη σέντρα, δεν θα ησυχάσω ποτέ. Δυστυχώς βγήκα αληθινός. Και τώρα αυτό θα σας πω πάλι, είμαστε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ανταποκρίθηκε, τους επιχειρηματίες που ανταποκρίνονται. Στις 10 επαφές, οι 8 είναι επιτυχημένες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι 2 επιχειρηματίες οι οποίοι δεν μπορούν να βοηθήσουν, δεν βοηθάνε γιατί δεν θέλουν, αλλά καταλαβαίνουμε ότι σήμερα ο κόσμος έχει πολλά προβλήματα. Και ειδικά οι επιχειρήσεις, και τους ευχαριστούμε αυτούς τους λίγους, μάλλον τους πολλούς που είναι κοντά μας. Ελπίζουμε σιγά σιγά να έρθουν όλοι. Προχωράμε με αισιοδοξία. Δηλώνουμε παρόν. Δεν γίναμε λαγή, είμαστε εδώ, να το πάμε μέχρι τέλους. Και είμαστε εδώ για τον κόσμο αυτό που γέμιζε κάποτε το Ανθή Καραγιάννη, το 10.000 κόσμος. Είμαστε εδώ για τους, 5-6.000 που γέμιζαν πρόπερση στο γήπεδο, στο τελευταίο που γέμιζε το Ηρακλή. Είμαστε εδώ για τον φίλαθλο, τον τελευταίο εδώ που πριν τη συνέντευξη έκλαιγε έξω και έλεγε ότι δεν μπορώ να φανταστώ την Καβάλα χωρίς τον ναό. Και θα είμαστε εδώ. Δεν θα φύγουμε, δεν θα καταλήξουμε ποτέ. Θα το πάμε μέχρι τέλος και στο τέλος θα είμαστε πάλι νικητές και θα έχουμε πάλι μια πολύ επιτυχημένη χρονιά. Θέλω να καλέσω τον κόσμο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια που γίνεται από καβαλιώτες επιχειρηματίες πλέον, από καβαλιώτες ανθρώπους, να μας βοηθήσει για να έχουμε μια όσο το δυνατόν πιο εύκολη χρονιά, γιατί η χρονιά, σας το είπα από την αρχή, θα είναι δύσκολη ούτως ή άλλως. Αλλά πιστεύω ότι με αυτά που βλέπουμε και με αυτή την προσέλευση και αυτό το ενδιαφέρον του κόσμου που έχουμε, στο τέλος θα πάνε όλα καλά. Εγώ αυτά είχα να πω. Μετά θα δεχτούμε και ερωτήσεις. Μετά στο τέλος, στο τέλος. Να πει εσείς μιλήσατε εδώ. Καταρχήν, καλησπέρα σε όλους. Για άλλη μια φορά πρέπει να πούμε ευχαριστώ. Χωρίς εσάς δεν μπορούμε να βγουν οι ειδήσεις έξω. Άλλες είναι καλοπροαίρετες, άλλες κακοπροαίρετες, αλλά πάντα είναι για το καλό του συλλόγου. Άρα όλες θεωρούνται καλοπροαίρετες. Γιατί υπάρχει κριτική, μας αρέσει η κριτική, διαβάζουμε από αυτό και μπορούμε να διορθώνουμε λάθος. Ήρθα εδώ με την προτροπή του κυρίου Διαμαντίδη, τον Γιάννη ήξερα, κανέναν από τους κυρίους που είναι εδώ, τους οποίους και ευχαριστώ. Όταν δέχτηκα ένα τηλεφώνημα ότι θα αποχωρήσω, μου είπε, είναι δική σου επιλογή, τι θες να κάνεις. Είναι πολύ δύσκολο να πεις σε κάποιον που υπογράφει, που έχει την υπογραφή του, σαν πρόεδρος δικού σας επιτροπής, φεύγω. Γιατί αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάποιες μέρες η ομάδα θα έμενε χωρίς υπογραφή και αν τώρα τρέχει θα είχαμε χάσει αυτές τις μέρες. Έκανα μία συζήτηση με τον κύριο Αντωνίου την οποία την αποδέχτηκα ερυπή οφθαλμού, γιατί στις μεγάλες ομάδες δεν φεύγεις εύκολα και για μένα δεν φεύγεις καθόλου μέχρι να πάει στο τέλος και η ομάδα να κάνει αυτό που είναι να κάνει, είμαι υποχρεωμένος και θα το κάνω μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο να υπογράψω, να τρέξει η ομάδα. Πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους φιλάθλους
που μέχρι τώρα έχουν ανταποκριθεί και έχουν έρθει να πάρουν ένα διαρκεία. Δεν ξέρω αν είναι πολύ ή λίγο, αλλά καθημερινά θα μπει κάποιος στο γραφείο ή θα πάρει τηλέφωνο ή θα παραγγείλει ένα διαρκεία. Αυτό είναι σεβασμός προς τον αγνό φύλαθλο, το οποίο αγαπάει την πόλη του και πάνω απ' όλα αγαπάει τον ναό. Τους ανθρώπους που είναι εδώ, τον κύριο Σκλαρή και τον κύριο Σπανδονίδη, ιδιαίτερα γιατί από την πρώτη μέρα που έχω έρθει να έχω πει κάτι το οποίο η ομάδα δεν χρειάζεται να έχει το μεγάλο πρόεδρο που να φέρει 10 εκατομμύρια ευρώ, 5 εκατομμύρια ευρώ και μετά να φύγει και να μείνει πίσω διάφορα πράγματα. Είναι δίπλα από την πρώτη στιγμή, καθημερινά υπάρχει επικοινωνία, ενημέρωση, θετικά, αρνητικά, λύνουμε πάρα πολλά προβλήματα. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο που στο πρώτο ραντεβού που έκανα μαζί του 5 λεπτών, σε μία μέρα, έγινε και το επόμενο και λύνουμε καθημερινά πράγματα. Σήκωσε 5 τηλέφωνα, είναι δίπλα στο γήπεδό μας. Θα γίνουν αλλαγή στα τέρματα που η Καβάλα δεν καταλαβαίνει τι είχε να κάνει. Θα τρέξουν τα βοηθητικά που είναι μέρος της αδειοδότησής μας και πρέπει να τα έχει ο ΑΟΠ. Και γενικώς βλέπω μια εικόνα η οποία αλλιώς την είχα στα αυτιά μου και αλλιώς είναι. Αυτό που θα πω είναι ότι δεν περισσεύει κανείς Καβαλιώτης, μικρός ή μεγάλος, του 1 ευρώ και του 1 εκατομμύριο ευρώ. Η Καβάλα πρέπει να σταθεί και θα σταθεί στα πόδια της από επιχειρηματίες Καβαλιώτες που πρέπει να βοηθήσουν το Σύλλογο να αρθροποδήσει και να πάει ένα βήμα μπροστά. Το ρόστερ είναι πάρα πολύ καλό. Θα έχει καλές μέρες, θα έχει κακές μέρες. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές, για αθλητές που σήμερα φεύγει ένας, αύριο έρχονται δύο. Δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ζυγίζουμε τι κάνουμε. Θα είμαστε μια ομάδα με χαμηλό budget στην κατηγορία. Πιστεύουμε ότι ψωνίζουμε καλά, αγοράζουμε καλά τους παίχτες. Περιμένουμε να δούμε ποια μας κάνει μια ευκαιρία. Να μην έχουμε συμβόλαια 60, 70, 80 χιλιάδων ευρώ που έχουν μάθει όλοι και στο τέλος πάει η προσφυγή και δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Κάνουμε προσεκτικές κινήσεις. Θεωρώ το Σάββατο θα είμαστε στον αγώνα κυπέλου. Θα απαντήσω στο φίλο του τον Αντώνη, θα πατήσουμε το γήπεδο, θα πατήσουμε χόρτο, θα είναι οι παίχτες μας εκεί, θα πάμε να κερδίσουμε, να πάμε στην επόμενη φάση και να προχωρήσουμε να λύσουμε μέρα-μέρα ένα πρόβλημα που δημιουργείται, πρέπει να λύνουμε δύο. Και πάλι ευχαριστώ σε όλους. Δήμαρχε ευχαριστώ, πρόεδρε ευχαριστώ, κύριε Σπανδονίδη και κύριε Σκλαρή, πάλι ευχαριστώ. Καλησπέρα και εμένα. Κάναμε μια προσπάθεια πέρσι καλή, 5 άτομα, 5 επιχειρηματίες. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι για την πόλη, το καταφέραμε, τη βγάλαμε στη Super League 2. Αποχωρήσαν οι δύο, μείναμε τρεις, ξαναπαλεύουμε, εμείς είμαστε εδώ. Δεν έχουμε ανάγκη να κάνουμε προβολή του ονόματός μας. Έχουμε ανάγκη να βοηθήσουμε τον ΑΟΚ. Δεν είμαστε επιχειρηματίες που ήρθαμε να επενδύσουμε στον ΑΟΚ για να βγάλουμε χρήματα. Είμαστε άνθρωποι, όπως όλοι μας, που αγαπάμε την πόλη, αγαπάμε τον ΑΟΚ και ήρθαμε να δώσουμε στον ΑΟΚ, όχι να βγάλουμε τον ΑΟΚ. Γι' αυτό θεωρώ πρέπει όλος ο κόσμος της πόλης, με όσο μπορεί βέβαια, να ξεκινήσει και να πάρει μετοχές της ομάδας μας. Να βοηθήσει το μεγάλο έργο που ξεκινήσαμε. Και πιστεύω στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Και μπορούμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εσείς και όλοι να βοηθήσετε και να συνεισφέρεστε όσο μπορείτε σε αυτό το μεγάλο έργο που προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτά είχα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντρέα. Καλησπέρα και από μένα. Οι περισσότεροι συνομιλητές τα καλύψαν τα περισσότερα. Είμαστε εδώ, δηλώνουμε παρόν στην προσπάθεια που γίνεται για τον ΑΟΚ να συνεχίσει αυτή την πορεία που είχαμε βάλει στόχο πέρσι.
βγήκε η ομάδα σε Super League 2. Δύσκολη χρονιά, αλλά θα είναι στο τέλος θετική. Ο στόχος που βάλαμε, να βγάλουμε την ομάδα, θα το περασπίσουμε, όπως είπε και ο συνοδοιπόρος μας, ο Θάνος Παντονίδης. Δεν είμαστε μεγάλοι επενδυτές, είμαστε οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας όλοι μας, που χρειαζόμαστε τον καθέναν να είναι στο γήπεδο με την παρουσία του, με ένα εισιτήριο διαρκείας, με την παρουσία του στο εισιτήριο της Κυριακής. Ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους επιχειρηματίες της Καβάλας. Ό,τι μπορεί ο καθένας θα είναι κάτι για τον ΑΟ, κάτι για την ομάδα της πόλης, κάτι που αντιπροσωπεύει τόσα χρόνια την Καβάλα. Να ευχαριστήσουμε και τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοκρατήριου που είναι δίπλα σε κάθε ενέργεια, σε κάθε τηλέφωνο, όπως είπε και ο Πρόεδρος ο Αντώνης Αντωνίου. Είναι δίπλα μας και να βοηθήσουν σε όλα τα υπόλοιπα, σε οτιδήποτε θα μπορεί να προκύψει. Όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί όμως, παιδιά. Ευχαριστώ. Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να πω ότι εμείς νομίζω και σαν επιμελητήριο ή και σαν Δήμος θα έλεγα ότι κάνουμε το λιγότερο μπροστά σε αυτό που έχετε κάνει εσείς. Ο κύριος Παντονίδης, ο κύριος Αντωνίου, ο κύριος Κλαρής, ο κύριος Διαμαντίδης. Δίνετε την ψυχή σας, τον χρόνο σας για τον ΑΟΚ. Άρα τα ευχαριστώ είναι καταρχήν από εμάς που συνεχίζεται ένα δύσκολο αγώνα και εμείς προσπαθούμε να είμαστε αλλογοί δίπλα σας στα δύσκολα τα οποία εσείς τα διαχειρίζεστε και εμείς προσπαθούμε να τα μειώσουμε. Τα λέμε καταρχήν έτσι γιατί απευθυνόμαστε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, στις επιχειρήσεις, στις επιχειρηματίες της πόλης μας, της Καβάλας γενικότερα, ότι και σαν επιμελητήριο προσπαθούμε με πολλές πράξεις να προβάλλουμε την περιοχή μας. Είτε για να φέρουμε την κρουαζιέρα, είτε για να έρθει ο Βαλκάνιος, πάμε σε εκθέσεις, πάμε σε προβολή μέσω δικτύων για να φέρουμε να προβάλλουμε την περιοχή. Ο ΑΟΚ θα λέγαμε είναι ένα στοιχείο που τόσα χρόνια και πιστεύω και τα επόμενα προβάλλει την περιοχή. Ακούγεται η Καβάλα και μέσα από το ποδόσφαιρο και μέσα από το μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια που ερχόταν μεγάλες ομάδες, που ερχόταν φύλαχοι, που ερχόταν πιθανόν και από το προηγούμενο βράδυ, που πηγαίνουν στους χώρους εστίασης, που πηγαίνουν πιθανόν ένα βράδυ να διασκεδάσουν. Όλα αυτά βοηθάνε την τοπική αγορά και οικονομία. Και γι' αυτό και εμείς ως επιχειρηματίες θα πρέπει να καταλάβουμε και το να πάρουμε ένα διαρκείας ή πέντε διαρκείας για την οικογένειά μας, για τα παιδιά μας, νομίζω είναι το λιγότερο που μπορούμε να προσφέρουμε σε όλους εσάς σε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να καταλάβουμε δηλαδή τα ωφέλη που έχει η ομάδα του ΑΟΚ να είναι παρούσα στις μεγάλες κατηγορίες και στο κύπελλο και στην Α1 που εγώ συνηθίζω να λέω, όπως τόσα χρόνια έχει δώσει και χαρές και πίκρες, αλλά πάμε να κρατάμε τα καλά. Εμείς παροτρύνουμε τις επιχειρήσεις ασχέτως τις δικές μας, θα λέγαμε, προσπάθειες. Ήδη μιλούσαμε και πριν, προσπαθούμε και με νέους επενδυτές που θέλουν να έρθουν στην περιοχή μας να συνεισφέρουν και αυτοί στα πλαίσια μιας μεγάλης επένδυσης που θέλουν να κάνουν, να δουν τον ΑΟΚ σαν μια, θα λέγαμε, κοινωνική συνεισφορά στην περιοχή μας. Άρα, εγώ καταρχήν να πούμε καλή δύναμη σε εσάς που τρέχετε και εμείς δεν θα σταματήσουμε να απαντάμε σε τηλέφωνα και να κάνουμε πιθανόν και άλλα 500 τηλέφωνα, μας και παροτρύνουμε ανθρώπους να έρθουν δίπλα στην ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Πριν ξεκινήσω, θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Γκλέτσα. Θέλω να τον ευχαριστήσω διότι πέρα από τον επαγγελματισμό, διότι η ενέργειά του δείχνει έναν άνθρωπο επαγγελματία, αλλά και έναν άνθρωπο που τιμάει το συμβόλαιό του. Και θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την προσπάθεια που έκανε και που θα κάνει. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Σπαθονίδη, τον κύριο Σκλανή, τον κύριο Αντωνίου, ο οποίος σε όλες τις δύσκολες στιγμές του ΑΟΚ βρεθήκανε
δίπλα και κάθε φορά που φαινόταν ότι κάτι πάει να γίνει στραβά, πάλι ξαναβγάζανε το καραβάκι έστω σε τρικυμισμένα νερά. Όμως το κάνανε. Το κάνανε και ο ΑΟΚ επιβιώνει. Ο ΑΟΚ, όπως όλοι ξέρουμε, εγώ τουλάχιστον που είμαι πολύ μεγαλύτερος από εσάς, που είστε εδώ, έχουμε μεγαλώσει με τον ΑΟΚ. Με τις ομάδες που ερχόταν η πρώτη από την ΑΕΦ Εθνική, πήγαινε ο κόσμος, αυτό που γέμιζε το κήπεδο, και δεν χρειάζεται να είναι μόνο οι μεγάλες ομάδες της ΑΕΦ Εθνικής για να έρθει ο κόσμος στο κήπεδο. Μπορεί να έρθει και χωρίς, για να στηρίξει, για να στηρίξει την ομάδα. Εγώ για να πω την αλήθεια, την πέρσι δεν πήγα πολλές φορές στο κήπεδο, πάντα κάτι τύχαινε και δεν πήγαινε. Φέτος όμως θα προσπαθήσω όλες τις φορές που θα είμαι εδώ να βρίσκομαι στο κήπεδο. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο Δήμος για τον ΑΟΚ. Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω, γιατί ακούγονται διάφορα, ότι ο Δήμος δεν μπορεί πλέον και οι Δήμοι γενικά δεν μπορούν να δώσουν χρήματα στις επαγγελματικές ομάδες αλλά και στις ερασιτεχνικές. Αυτό είναι με νόμο κράτους. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν, ρίχνουμε την βαρύτητα στο Ανθή Καραγιάννη. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι το Ανθή Καραγιάννη, για να φύγει σε μια πολύ καλή κατάσταση, χρειάζεται γύρω στα 3 εκατομμύρια. Το πρώτο πράγμα που έχουμε ξεκινήσει είναι δύο έργα τα οποία θα γίνουν. Το ένα ξεκινάει άμεσα, 70.000 και το άλλο 100.000, σύνολο δηλαδή 170, τα οποία έχουν δοθεί από την περιφέρεια για να γίνουν οι πολύ άμεσες παρεμβάσεις που χρειάζονται στο γήπεδο. Επίσης, έχουμε συνομεθεί με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ούτως ώστε οι προβολείς του γηπέδου να αλλάξουν. Είναι ένα έργο γύρω κόστος 300.000, που αυτό σύντομα θα ξεκινήσει, πρέπει να δημοπρατηθεί, υπάρχουν όμως κάποιες διαδικασίες. Και επίσης το ταρτάν που εντάξει δεν αφορά την ομάδα του ΑΟΚ, αφορά το στυλ. Επίσης για την άδεια του γηπέδου, γιατί και εκεί ακούγονται διάφορα, η άδεια του γηπέδου, το μόνο που θέλει, η μόνη παρατήρηση η οποία υπάρχει, είναι να γίνει ένας στατικός έλεγχος στους πυλώνες. Ήδη την εβδομάδα αυτή έχουμε βρει το γραφείο που θα κάνει το στατικό έλεγχο για να τελειώσουμε και να είμαστε και εντάξει και με αυτή την υποχρέωση. Θέλω να πω ότι όπου χρειαστεί ο ΑΟΚ και μπορούμε φυσικά να συνεισφέρουμε, ευχαρίστως θα το κάνουμε. Γιατί όπως είπαμε όλοι, ο ΑΟΚ είναι η ομάδα μας. Και επίσης κάνω μια έκκληση σε όλους τους καβαλιώτες να ενισχύσουν την ομάδα. Με αυτό που είπε και ο κύριος Αντωνίου, έστω και με το 1 ευρώ. Δηλαδή είναι μεγάλη υπόθεση και το 1 ευρώ. Φανταστείτε 70.000 κόσμο από 1 ευρώ κάθε μήνα, τι πόσα χρήματα θα μαζευτούν, που μπορεί να είναι και περισσότερο. Αυτό δεν το κάνω για να τονίσω ή να δείξω τον εαυτό μου, αλλά θέλω να πω όμως ότι εδώ από το υστέρημά μου, διότι δεν είμαι ένας πλουσιοδήμαρχος, θα αγοράσω μετοχές από την ομάδα για να δώσω το καλό παράδειγμα σε όλους ότι πρέπει να ακολουθήσουμε. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ το επιμελητήριο, διότι ο κύριος Δέμπας είναι αργός σε όλη αυτή την προσπάθεια, όπως και οι επιχειρηματίες. Και φυσικά ξανά τον κύριο Σκλαρή, και τον κύριο Σπαρδονίδη, οι οποίοι έχουν τις επιχειρήσεις τους και συμβάλλουν στο να διατηρήσουμε τον ΑΟΚ, και πάλι τον κύριο Αντωνίου, που είναι ο βράχος όλης αυτής της ιστορίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν κύριε, επειδή λόγω της θέσης μου, επειδή λείπει ο συνεργάτης μου και δεν μπορώ να είμαι από πίσω, εγώ ρωτάτε ποιος θέλει να ρωτήσει και θα δίνω εγώ το λόγο, θα μου λέτε σε ποιον θέλετε να απευθυνθείτε. Ο κύριος Ιωάννης, σε ποιον? Στον πρόεδρο του θα ήθελα να ρωτήσω για την πορεία της πώλησης των διαρκείας και για την πορεία της διάθεσης των μετοχών. Αν έχουμε κάποια νούμερα να πούμε. Όσον αφορά την πώληση των διαρκείας, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Είμαστε, νομίζω, από τις καλύτερες χρονιές από τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά την πώληση των μετοχών, το μετοχολόγιο δεν έχει ανοίξει για τον κόσμο. Θα ανοίξει, νομίζω, αύριο. Θα δημοσιευτεί δηλαδή ο λογαριασμός.
Άρα λοιπόν τα χρήματα που υπάρχουν μέσα είναι τα χρήματα που έχουν βάλει οι άνθρωποι αυτοί που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Από αύριο λοιπόν θα ανοίξει ο λογαριασμός και η συμμετοχή όλων, όπως είπε και ο Δήμαρχος, με 1 ευρώ, με 10 ευρώ, με 100, με 1 εκατομμύριο. Η συμμετοχή όλων, η συμμετοχή μετράει τα χρήματα που θα βγουν και τα χρήματα που θα βγουν μετρά, αλλά η συμμετοχή είναι και αυτό μια σοβαρή παράμετρος. Θα βοηθήσει την ομάδα να βγάλει αυτή τη δύσκολη χρονιά, αλλά το βασικότερο είναι ότι θα πάρουμε και ψυχολογία κι εμείς για να συνεχίσουμε αυτό το δύσκολο αγώνα που έχουμε ξεκινήσει. Κύριε Στελιάζεφ, μόσο το διαδιασμό μπορούμε να το δώσουμε και εμείς. Μπορούμε να το πούμε κιόλας μετά. Θα βγει δελτίο τύπου και για την τιμή της μετοχής και τα υπόλοιπα. Καλύτερα να ανεβείς την τέτοια, τώρα μην κάνουμε. Όχι, όχι. Καλύτερα στο Facebook της ομάδας θα πούμε όπως το τέλος. Ναι, ναι. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω και προς τον Δήμαρχο και προς τον Πρόεδρο του Κράτους. Το τελευταίο διάστημα ανακοινείται πάλι το θέμα του Καρυτάς. Ορισμένα τοπικά μέσα να πούμε επιστολές όπου με ύφος 100 καρδιναλίων κτλ. Καταρχήν επισυνάπτει ευθύνες στην τοπική διοίκηση και κατά δεύτερο σε λαδασμένες κινήσεις που γίνανε από τη διοίκηση. Δεν βλέπουμε απάντηση από την ίν διοίκηση του ΑΟΚ, ούτε από το Δήμαρχο. Υπάρχει λόγος, γιατί ένας τρίτος φίλαθλος, να πω εγώ, έτσι μπορεί να κλάβει ότι αυτά τα οποία αναφέρει είναι ορθά και σωστά. Τι έχετε να απαντήσετε? Λοιπόν, θα απαντήσω εγώ. Κοιτάξτε να δείτε, να το πάρω λίγο από την αρχή. Ο κ. Καρυτάκη ήρθε το καλοκαίρι του 2021 εδώ σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Θα πω την αλήθεια, έτσι, γιατί σας είπα, εγώ κρατάω τα καλά, τις καλές στιγμές, δεν κρατάω τις άσχημες. Όντως μπήκε μπροστά, κάναμε έναν αγώνα, ένα δύσκολο αγώνα, έπαιξε ομάδα κατηγορία. Δυστυχώς στο τέλος ξόδεψε αρκετά λεφτά. Δυστυχώς στο τέλος δεν ήταν ευχάριστο, η ομάδα έπεσε κατηγορία. Κάπου στον Ιούλιο, 12 Ιουλίου, νομίζω το καλοκαίρι του 2022, μας ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει την ομάδα. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το αν μπορούσαμε εμείς σαν διοίκηση στο ρεσιτέχνη να διαχειριστούμε θέματα της ΠΑΕ, σας το λέω ότι αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, ούτε στην Πονοέφα μπορώ να παραστώ, ούτε με τον κύριο Γεννάκη που δεν έδωσε τα λεφτά της χρονιάς μπορώ να κάνω κάτι, γιατί δεν έκανε και καμιά ομάδα. Έτσι. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι από τη στιγμή που είπε ότι εγώ εγκαταλείπω, φεύγω από την ομάδα και είναι δικαίωμά του αυτό, έτσι, για τους λόγους τους δικούς του. Εμείς είχαμε μπροστά να αντιμετωπίσουμε μια χρονιά πολύ δύσκολη και να γνωρίζουμε ότι δεν είχαμε ούτε ευρώ ούτε παίκτες. Και καταφέραμε εκείνη τη χρονιά με τη... Και εκεί θέλω να πω, να κάνω μια παρένθεση, ότι η αιτία που υπάρχει αυτή η ομάδα είναι ο κ. Μουριάδης. Γιατί εκείνη τη χρονιά ήταν το πρώτο τηλέφωνο που χτύπησε και με φώναξε ο Δημαρχείο και με είπε: ξεκινάμε. Κλείνω την παρένθεση. Και καταλήξαμε να έχουμε μια χρονιά πάρα πολύ καλή, δευτεραθλητές, με πολύ χαμηλό μπάτζετ, με πολύ αγάπη, πολύ ψυχή και πολύ αγώνα και τότε. Άρα λοιπόν, για να κλείσω όλο αυτό το παρελθόν, δεν μπορούσαμε διοικητικά, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, να αναμειχθούμε στα ΣΠΑΕ. Ένα αυτό. Δεύτερον, έκανε μια ανακοίνωση ο κ. Καρυτάκη, ο οποίος ξεκάθαρα λέει ότι θα βοηθήσει τον ΑΟΚ. Ίσως, μάλλον αναφερόμενος... Δύο έχει κάνει. Ναι, δύο. Κοιτάξτε να δείτε. Η συνομιλία συνεχίζεται μέσω email. Ο κ. Καρυτάκη έχει μια άλλη προσέγγιση των πραγμάτων. Εμείς έχουμε μια άλλη. Δεν είναι κακό αυτό. Ούτε κατηγορούμε κάποιον. Νομίζω ότι στο τέλος θα πάνε όλα καλά. Αυτά τα οποία είχατε αναφέρει, Πρόεδρε, και σε προηγούμενη συνέντευξη που είχατε δώσει και περί δικαστικής εισαγωγής κτλ. Τι έχει πάει προς τον κ. Καρυτάς? Εκτός ακαλολάδος, εκτός από τα ξεχνάω. Πέστε μου λίγο για τα υπόλοιπα. Για τα κοστούμενα. Για αυτά που έμεινα να την πάει, εννοείται. Για αυτά τα ποσά συζητάμε. Για αυτά τα ποσά συζητάμε. Αλλά να ξέρετε κάτι, να το πω και αυτό. Θα μπορούσε ο κ. Καρυτάκη αυτή τη στιγμή να είναι στον Καναδά και να μην κάνει καμία ανακοίνωση, όπως κάνουν πολλοί πρόεδροι που εγκαταλείπουν σωματεία, ΠΑΕ, και εξαφανίζονται. Τουλάχιστον είναι εδώ και συζητάει. Σας είπα, ο ΑΟΚ δεν είναι για να χωρίζει, είναι για να ενώνει. Δεν πρόκειται να βγω σε αντιπαράτηση με κανένα. Και δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Κρατάω τα καλά και προχωράμε τα καλά. Αν ο κ. Καρυτάκη κρίνει ότι πρέπει να βοηθήσει και θέλει να βοηθήσει, εδώ είναι ο ΑΟΚ να το βοηθήσει. Αν πάλι δεν θέλει και δεν μπορεί. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί, αλλά ίσως να μην θέλει. Δικαίωμά του είναι αυτό. Δεν πρόκειται να του ζητήσει κανένα ευθύνη. Για αυτά τα οποία αναφέρατε. Θα λέγαμε μια απόφαση κάτω στον κύριο Νεκτάτσι, να σα τα δώσουμε σε μετοχέ, αλλά πάρτε και άλλα τόσα.
σε ζεστό βήμα για να προχωρήσει λοιπόν, μεγαλύτερα. Αυτά που αναφέρεται στο βήμα είναι αστεία. Δεν θέλω να απαντήσω, γιατί αν θα απαντήσω, θα απαντήσω πάρα πολύ σκληρά. Απλώς θέλω να τελειώνει η ιστορία. Δεν πειράζει, ας λέει ό,τι θέλει. Ας τελειώνει η ιστορία, να δώσει αυτά που χρωστάνε στο ναό. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, ας λέει ό,τι θέλει. Εμένα δεν με αγγίζει. Ο καθένας έχει καθαρή τη συνείδησή του στο τι έχει κάνει και το τι κάνει. Με τα μπάτι πληρώθηκαν, δηλαδή οι δελτοί αυτά έχουν κάνει πρόβλημα. Το Σάββατο παίζουμε. Ναι, είμαστε ok. Δεν χρειάζεται να απαντήσω τίποτα. Το Σάββατο παίζουμε. Ναι, η απάντηση είναι αυτή. Περίπου ποιο είναι το ποσό που δόθηκε για αμαρτίες οικονομικές του παρελθόντος. Παιδιά, δεν είμαστε εδώ για να συζητάμε αυτό. Θα χάσουμε την ουσία τη συνάντηση. Ναι. Αυτά έχουν δημοσιευτεί, τα έχουμε πει. Προχωράμε μπροστά. Όταν όλα πάνε καλά και στον Μάιο που θα είμαστε ακόμα καλύτερα, θα μπορέσουμε πάλι να κάνουμε αυτές τις κουβέντες. Είναι ο προηγούμενος της χρονιάς. Αλλά νομίζω ότι θα χάσουμε την ουσία της συζήτησης εδώ. Εδώ μαζευτήκαμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο, να το πούμε σε ποιο σημείο είμαστε και να κάνουμε ένα κάλεσμα στον κόσμο να έρθει κοντά στην ομάδα. Τώρα τα ποσά και όλα αυτά τα έχουν δημοσιευτεί, τα ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να ξαναπούμε σε αυτό. Καταλαβαίνετε. Θέλω να ρωτήσω τον Δήμαρχο Καβάλας. Στις 22 Σεπτεμβρίου που θα αρχίσει το πρωτάθλημα της Super League 2 θα είναι έτοιμο το στάδιο Αθή Καραγιάννη από όσον αφορά τον Δήμο, το Δήμο Καβάλας και με τις 190.000 ευρώ, τι εργασίες ακριβώς θα γίνουν. Λοιπόν, να απαντήσω εγώ σε αυτό όσον αφορά το γήπεδο. Επειδή ασχολούμαι με αυτό το πράγμα προσωπικά, το έχω αναλάβει εγώ, ξεκινάνε αυτή τη εβδομάδα οι εργασίες επανασποράς. Θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό γήπεδο. Δηλαδή και τα κιλά του σπόρου που θα πέσουν και όλα αυτά θα είναι ποσότητα αυτή που για να έχουμε ένα πολύ καλό γήπεδο. Στη χειρότερη περίπτωση θα παίξουμε την πρώτη αγωνιστική έξω. Έτσι, τώρα όσον αφορά τα 100 και τα 70, αυτά είναι δύο φάσεις, είναι τα 70 και τα 100. Με τα 70 χιλιάρικα μην περιμένετε να δείτε να αλλάζει κάτι θεαματικά. Θα γίνουν έργα ηλεκτρολογικά, υποδομής δηλαδή μέσα στα αποδυτήρια και σε άλλα σημεία του γήπεδου, όχι μόνο εκεί. Γιατί το γήπεδο αυτό, το αστάδιο μάλλον, δεν ανήκει μόνο στον ναό. Ανήκει σε άλλα σωματεία που αθλούνται εκεί, έτσι. Και εμείς εκεί πρέπει να συνεπάρχουμε με όλους. Άρα λοιπόν, τα δημοσιογραφικά θα γίνουν. Θα γίνουν παρεμβάσεις, οι οποίες μπορεί με την πρώτη να μην κάνουν, να μην πούμε wow, αλλά θα είναι ουσιώδεις παρεμβάσεις. Ουσιαστικά, μια συμπλήρωση θέλω για το θέμα του κ. Αλεξανδρά, τις συζητήσεις που έχετε είναι για να μπει ως χορηγός, να το κάνει κάποια χορηγία, είναι εμπλακή διοικητικά περισσότερο. Να απαντήσω εγώ για αυτό. Δεν έχει δικαίωμα κανένας προηγούμενος μέτοχος, εάν η ομάδα δεν γίνει εκαθάριση, να μπορεί να υπάρξει στη μετοχική σύνδεση εταιρείας. Δηλαδή με λίγα λόγια, επειδή ο Αλεξανδράκη δεν μπορεί να μπει ο ίδιος, εκτός αν βάλει κάποιον μέλος της οικογένειάς του ή κάποιον συνεργάτη του, η συζήτηση που γίνεται την χρονική στιγμή είναι μόνο ως χορηγικά. Ευχαριστώ πολύ. Δηλώνει ότι έχει την πρόθεση, αλλά είμαστε σε μια συζήτηση και σε μια κουβέντα που έχει μια ροή, μια διάρκεια. Να ρωτήσω και κάτι για το δημιουργητήριο, επειδή παρόν και ο κ. Ζέμπας και έχω δείχνει πολύ στο δημιουργητήριο. Η βοήθεια, κ. Ζέμπα, είναι απλά δηλαδή η ευκόλυση και επαφές με την επαγγελματία, ή θα υπάρχει και κάποια οικονομική ενίσχυση στην ομάδα. Ο κύριος Δέμπος ήταν σαφέστατος, είπε ότι έρχονται κάποιοι άνθρωποι εδώ να επενδύσουν στην περιοχή. Αυτοί λοιπόν οι επιχειρηματίες, οι μεγάλοι επιχειρηματίες, έχουν και τη διάθεση να βοηθήσουν σαν αντιπαροχή στον τόπο. Ένα κομμάτι αυτής της βοήθειας και της αντιπαροχής που θα δώσουν θα είναι στον όπο. Προφανώς μπορεί να θέλουν να βοηθήσουν και κάπου αλλού, έτσι δεν είναι. Αλλά να προσθέσω επίσης, όπως και ο Δήμαρχος είπε νωρίτερα, πλέον και εμείς ως ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δεν μπορούμε να ενισχύσουμε άμεσα ομάδες, ούτε κάναμε παλιότερα με διαρκείας κ.ο.κ. Μπορούμε όμως να προβάλλουμε μέσα στο γήπεδο την τοπική αγορά, όπως έχουμε κάνει και πρόταση κυρίως για τα προηγούμενα χρόνια και στο γήπεδο του μπάσκετ της Ένωσης και στο γήπεδο της Καβάλας, με ένα μήνυμα ότι στηρίζουμε την τοπική αγορά, με ένα μπάνερ το οποίο μπαίνει και ήταν για 2-3 χρόνια στο γήπεδο, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον ΑΟΚ.
και 5 τηλέφωνα να σηκώσουν να μιλήσουν με 5 επιχειρηματίες έξω από εδώ είναι θετικό. Δηλαδή είναι ο ρόλος τους. Μια μεσολαβητικός δηλαδή. Μια μεσολαβητικός που μπορεί να προσελκύσει και να φέρει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα, αυτή τη στιγμή θα βοηθήσουν. Γιατί πιθαράκι θα χτίσουν αυτό που πρέπει. Και αυτή τη στιγμή ο ΑΟΚ που βλέπουμε είναι επιχειρηματίες. Άρα είναι. Είναι καμπανιό μας, είναι καμπανιό μας, πρέπει να στηρίξουμε. Είναι επιμελητήριο. Είναι ουσιαστικό. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι καβαλιώτες, οι οποίοι δεν είναι διοκτήτες και ούτε επιθυμούν να γίνουν διοκτήτες. Προσέξτε, έχει σημασία αυτό. Είναι εδώ για να στηρίξουν υποστηρικτές της ομάδος και δεν έχουν καμιά διάθεση να γίνουν διοκτήτες. Και δεν είναι αυτό. Μετράει στα 8-10 που σηκώνει τηλέφωνο. Φυσικά μετράει. Έτσι, στο όταν ο άλλος δηλώνει, βοηθάει στην ουσία χωρίς, όπως είπε και ο Θάνος, δεν θέλουν να κερδίσουν, δεν επενδύουν στην ομάδα. Στηρίζουν την ομάδα. Δεν έχουν δηλαδή κάτι, δεν θέλουν να είναι ιδιοκτήτες της ομάδας. Δεν είναι επιθυμούν να προβληθούν. Εμείς δεν ήρθαμε για να προβληθούμε στην καβάλα και να κάνουμε επένδυση στην καβάλα. Εμείς ήρθαμε για να βοηθήσουμε την καβάλα. Έχει μεγάλη διαφορά. Εμάς μας ξέρει η τοπική κοινωνία. Αυτό που μας ξέρει. Αυτοί που έρχονται και επενδύουν και προσπαθούν να βγάλουν, έρχονται για να κερδίσουν ή από την ομάδα ή από κάποια άλλη επιχείρηση. Δεν είναι εντελώς διαφορετικά τα κομμάτια. Αλλά εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να κάνει ένας άνθρωπος να βοηθήσει και να θέλει να κερδίσει και την καβάλα. Δεν είναι και καλό. Δεν είναι και καλό. Δεν είναι και καλό. Τους έχει ανάγκη όλους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να ρωτήσω τον κύριο Μπλέτσα, την ευθύνη της ομάδας κάτω των 19 ετών θα την έχει η ΠΑΕ, θα δηλωθεί η ομάδα στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα και ποιο γήπεδο θα χρησιμοποιεί, πώς σε βέβαια. Κύριε Ζωνά, να αφήσω την ερώτηση και θα σας απαντήσω. Ήδη εδώ είναι 2 επιχειρηματίες και 5 από πίσω που δεν έχουν βγάλει τα ονόματά τους ακόμα. Ήδη έχουν εκφράσει άνθρωποι που δεν θέλουν να φαίνονται μπροστά ότι θέλει να πάει το μοντέλο αυτό σε καβαλιώτες επιχειρηματίες όχι για να διοικήσουν την ομάδα, να βοηθήσουν την ομάδα. Συμφωνώ με αυτό που είπατε πριν. Μπορεί το επαγγελματικό ποδόσφαιρο να ανήκει στην τάξη των επενδυτών, στον project, αλλά αυτή τη χρονική στιγμή η καβάλα ξεκίνησε από ένα άλλο πλάνο. Το πλάνο της ίδιας της πόλης. Οι μεγάλοι επιχειρηματίες των 5 εκατομμυρίων ευρώ, των 10, των 15, μπορεί να ακολουθήσουν μεταγενέστερα. Αλλά πρέπει να έχουν συνεργαστεί με τους επιχειρηματίες που κοιτάνε την πόλη τους, που θέλουν να βάλουν οικογένειες στο γήπεδο, να αλλάξουν την κουλτούρα, να αλλάξουν την νοοτροπία, τι σημαίνει επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Θα χρειαστεί πολλή δουλειά. Δεν είναι πολύ απλό. Αλλά είναι προτιμότερο να φέρουμε οικογένειες στο γήπεδο παρά να φέρουμε κάτι άλλο. Το πρόβλημα είναι το καράβι να πάει να ακουμπήσει με πολύ φυσική ροή της θάλασσας, να μην έχουμε φουρτούνες και να περάσουμε μια πολύ ήσυχη και όμορφη χρονιά. Δεν λέει κανένας τον πρωταθλητισμό, η ομάδα είναι καβάλα και κανένας δεν ξέρει πού μπορεί να φτάσει. Θέλει δουλειά, υπομονή και πολύ προσοχή για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να μπουν σε αυτό το κομμάτι. Δεύτερη, έρχομαι στην απάντησή σας. Η K19 είναι της ΠΑΕ. Σε συνεργασία με τον Εραστέχνη όμως, πήγαμε και σε μία άλλη συζήτηση. Τι σημαίνει να έχω μία K19 όταν το πρωτάθλημα μπορεί να ξεκινήσει όπως ξεκίνησε πέρυσι το Φεβρουάριο. Εγώ δεν μπορώ να επενδύσω σε παιδιά, εγώ η ομάδα, όχι ο Βαλάτης. Δεν μπορεί να σκέφτεται παιδιά που είναι 19 χρονών και του χρόνου να μην γίνει ένας επαγγελματίας. Γιατί θα έχει παίξει 3 παιχνίδια, 5 παιχνίδια, 7 παιχνίδια όλο τον χρόνο και δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε μαζί με τον πρόεδρο Εραστέχνη, με τον κύριο Αγγελίδη, που είναι ο τεχνικός διευθυντής των υποδομών, να κατεβάσουμε την ομάδα μικρότερης ηλικίας στο Β' τοπικό, να έχουν συνεχόμενα παιχνίδια, συνεχόμενη ροή. Να γίνουν τα παιδιά να παίξουν και στην K19 και να συμπληρώσουν από κάτω με παιδάκια που θα είναι 13 χρόνια, 14 θα πάρουν παιχνίδια στην Β' κατηγορία. Τι κερδίζει από αυτό ο ΑΟΚ? Σήμερα έχουμε 5 καβαλιώτες ποδοσφαιριστές. Μπορεί να έχουμε και 7, μπορεί να έχουμε και 9. Σίγουρα θα βγάλουμε έναν του χρόνου. Εάν η ομάδα μπορεί να το κάνει αυτό
κάθε χρόνο και να πατήσει μία χρονιά, δεύτερη χρονιά, τρίτη χρονιά στη Β' Εθνική σε ηρεμία, το μοντέλο αυτό σε δύο χρόνια, τρία χρόνια θα έχει μια μεγάλη βάση με περισσότερους καβαλιώτες, χωρίς σπίτια, χωρίς φαγητά, χωρίς δεύτερα έξοδα, και να έρθει κάποια στιγμή και να πει η Καβάλα τι έδωσε ένα ποδοσφαιριστή και ας τον πάρουν οι μεγάλες ομάδες που είναι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Μπορεί να είμαι, να τα βλέπω πολύ ορθά και να έχω πολύ μεγάλο όραμα, να μην μπορεί να γίνει, αλλά project των ποδοσφαιριστών των 70, 80, 100.000 η Καβάλα δεν μπορεί να αποκτήσει και ούτε θα αποκτήσει. Θα πάμε με παιδιά μικρής ηλικίας, χαμηλά συμβόλαια, να βάλουμε δύο παιδιά από την ΚΑΠΑ να τα κάνουμε επαγγελματίες, να βρούμε καβαλιωτάκια που δεν παίζουν αυτή τη χρονική στιγμή στην Καβάλα, παίζουν σε διπλανά σωματεία. Να πάμε να ψάξουμε να μας πούνε ποιος είναι ο καλός από τις πηγές, από τον από οπουδήποτε μπορούμε, να τους δούμε, να τους αξιολογήσουν οι προπονητές και του χρόνου να έχουμε κάνει μία ακόμη βάση πάνω σε αυτό το πρόγραμμα. Οπότε στόχος της φέτος είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, το να σου πω. Στόχος της Καβάλας, η λέξη σωτηρία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αν πιστεύετε ότι ο στόχος μας θα είναι να σωθούμε. Πρόσφερα έκλεισε. Όχι, όχι. Και βέβαια. Έχουμε και βέβαια όχι. Σίγουρα θα έχουμε αύριο μία κίνηση. Σίγουρα μία κίνηση. Εσείς ξέρετε γιατί. Εκτός του καμερά. Καβάλα δεν είναι κίνηση. Αυτή ήταν. Έχουμε ακόμα για αυτή την κίνηση. Έχουμε μία κίνηση αύριο. Απέραν την καμάρα. Βεβαίως. Εντάξει. Είναι σίγουρο δηλαδή. Θα έχουμε αύριο κάτι άλλο που δεν είναι ο Καμάρα. Ο Καμάρα θα περιμένει και αύριο και μεθαύριο. Έχουμε μέρη μπροστά μας. Και μία καλή κίνηση από επίπεδο Α' Εθνικής. Η αυριανή. Η αυριανή. Τώρα μπορείτε να ψάξετε όλο το βράδυ να μην πείτε. Θα μας πείτε τη θέση τουλάχιστον. Η θέση που γράφετε όλοι σας και είναι απόλυτο δίκιο. Επιθετικό χάφο. Είμαστε εντάξει. Κάτι άλλο. Το μικρό του όνομα.